στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον καλό φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Φιλιππίδη, Ελλάς FM. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λάμπρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και να πω καλή ραδιοφωνική σεζόν έλλειψη στον κόσμο και σε όλους μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, Λάμπρο. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι ακόμα μία φορά μαζί μας, Δημήτρη. Τι γίνεται, να ξεκινήσουμε από το προφανές, από τον Μενέντες. Τι γίνεται με τον Μενέντες, τι βλέπεις? Ναι. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο ίδιος ο Μενέντες είναι αρκετά αισιόδοξος ότι θα κερδίσει αυτή τη μάχη, όπως κέρδισε και την προηγούμενη μάχη βεβαίως. Ο Μενέντες, ο οποίος πέρα από τα πρώτα αδικήματα για τα οποία κατηγορήθηκε, προσετέθηκε το θέμα το καινούριο όσον αφορά τη σχέση του με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Μιλώντας με ανθρώπους από το περιβάλλον του Μενέντες, διαρριγνύουν τα ημάτια τους, λέγοντας ότι ο Μενέντες ήταν απέναντι στο καθεστώς Σίση. Ο Μενέντες σε κάθε περίπτωση ενοχλεί, και αυτό είναι γνωστό. Ο ίδιος είναι μαθημένος από αυτή την κατάσταση, από το κυνήγι των μαγισσών, και την προηγούμενη φορά κατάφερε να αθωωθεί. Θεωρεί ο ίδιος ότι και τώρα θα αθωωθεί. Θεωρεί και ο ίδιος ότι και το κατηγορητήριο, αλλά κυρίως με τον τρόπο που στήθηκε, με το τηλεοπτικό σόου του εισαγγελέα, με τις κάμερες, με τα χρήματα, με τους ράβδους χρυσού, για τα οποία δηλώνει διαρκώς ότι ήταν όλα δηλωμένα στο IRS, δηλαδή στην εφορία, θεωρεί ότι απλά στήθηκε αυτό όχι για να μπει στη φυλακή, αλλά για να τον χτυπήσουν όσον αφορά την υποψηφιότητα το 2024 για την Γερουσία. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο, Λάμπρο, και πρέπει να το πούμε και να το καταλάβει ο κόσμος, ότι ο Μενέντες έχει αντιμετωπίσει βέλη όχι από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά από το στρατόπεδό του, από τους Δημοκρατικούς. Αυτό κάνει την υπόθεση ακόμα πιο περίεργη. Για παράδειγμα, ο κολλητός του φίλος, τον οποίο στήριξε με κάθε τρόπο ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, είναι εναντίον του και του ζήτησε την παραίτησή του. Μία λεπτομέρεια ότι την θέση του Μενέντες εποφθαλμιά και λιγουρεύεται εδώ και καιρό η σύζυγος του κυβερνήτη. Με το Μενέντες στην κούρσα δεν μπορεί να χάσει ο Μενέντες από κανέναν. Γι' αυτό πολλοί είναι αυτοί που τον θέλουν εκτός, και από το Δημοκρατικό Κόμμα κυρίως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο το Μενέντες. Γι' αυτό δεν παραιτείται, γι' αυτό δεν κάνει πίσω. Βεβαίως δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι εύκολη η κούρσα για το 24 αν είναι υποψήφιος. Σίγουρα όμως προέχει η δίκη του Μαΐου, εκεί όπου ο ίδιος θεωρεί, και έχοντας και έναν από τους καλύτερους δικηγόρους στη χώρα, ότι θα αθωωθεί. Πάντως, δυστυχώς πολλοί είναι αυτοί που χαίρονται. Δυστυχώς πολλοί είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτή τη συγκυρία. Ξέραμε εδώ και πολύ καιρό ότι ο Μενέντες είναι στο στόχαστρο των αντιπάλων του. Δεν ξέραμε ότι είναι στο στόχαστρο των οικείων του. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία, Λάμπρο, το 2023 υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κρύψεις λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι, μέσα σε παντόφλες, μέσα σε ρόμπες, μέσα σε τσάντες, νομίζω ότι αν πραγματικά υπήρχε τέτοιο σενάριο, τα λεφτά θα ήταν στα Cayman Islands ή στις Παρθένες νήσους και όχι όπως βρέθηκαν. Κάποιοι ανόητοι και από την Ελλάδα ακόμα θεωρήσαν σκόπιμο να φέρουν στο φως την υπόθεση του 18, όπου η μετέπειτα γυναίκα του, γιατί τότε δεν ήταν ζευγάρι, ήταν ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό. Δεν υπήρξε κάποιο κατηγορητήριο, δεν υπήρξε παρέμβαση του Μενέντες. Κάποιοι όμως τα βγάζουν στην επιφάνεια και μου κάνει τρομερή και αλγινή εντύπωση ότι και στην Ελλάδα κάποια site διακινούν ειδήσεις σε βάρος ενός ανθρώπου ο οποίος έχει προσφέρει όσο κανένας άλλος στα εθνικά μας θέματα. Υπάρχει η αίσθηση του ιδίου, τώρα όσο μπορείς να γνωρίζεις, είναι ότι η πιθανή στοχοποίησή του έχει να κάνει με τη στάση που τηρούσε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, F-16, Τουρκία κλπ. Σαφέστατα. Την πρώτη φορά η όλη δίωξή του είχε να κάνει με το Ιράν και το πρόγραμμα των πυρηνικών όπλων. Όπως επίσης την πρώτη φορά είχε να κάνει με την Κούβα και το ότι ο Ομπάμα θέλησε να ανοίξει τις σχέσεις με την Κούβα. Ο ίδιος Κουβανός μετανάστης, οι γονείς του, το θεώρησε απαράδεκτο και σήκωσε κεφάλι και το πλήρωσε. Τώρα έχει να κάνει, όπως λένε οι πληροφορίες μας, τόσο με τη στάση, την άτεγκτη και την αμετακίνητη στάση του στο θέμα του Ιράν. Ο ίδιος θεωρεί ότι ακόμα γίνανε λάθη, ακόμα και στο θέμα των 6 δισεκατομμυρίων που θα δινόταν ως λίτρα για την ανταλλαγή των εχμαλώτων μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Επίσης, η στάση του απέναντι στην πολεμική βιομηχανία, απέναντι στην Μάρτιν Lockheed, να τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, και το ότι δεν έκανε πίσω για τα F-16. Η στάση του στο θέμα του Αζερβαϊτζάν ήταν ο μόνος ο οποίος πριν ακόμα την εισβολή των Αζέρων στο Αρτσάχ μιλούσε και φώναζε.
νομίζω ενοχλούσε πολλούς. Γι' αυτό είναι και δύσκολο να προσδιορίσουμε ποιος από όλους περισσότερο έχει κέρδος να του κάνει ζημιά. Σίγουρα πολλοί είναι αυτοί που χαίρονται, αλλά ο κύριος Μενέντες έχει αποδείξει ότι δεν είναι από τα παιδιά που φοβούνται, ούτε από τα παιδιά που γονατίζουν. Εγώ θα κάνω μια αποκάλυψη στην εκπομπή σου, Λάμπρο. Δυστυχώς κάποιοι κινούνται σε όρους μαφίας. Το New Jersey και η Νέα Υόρκη παλιότερες δεκαετίες είχαν άνθηση της μαφίας. Εγώ θα πω κάτι το οποίο γνωρίζω. Ότι ακόμα και στον γιο του Μενέντες, ο οποίος είναι βουλευτής, έχουν βάλει στο στόχαστρο προσπαθώντας να κάνουν τον Μενέντες να γονατίσει και να υποχωρήσει, είναι ικανοί να χτυπήσουν ακόμα και το γιο του. Το λέω αυτό, κρατήστε το, και δυστυχώς είναι πολύ βρώμικο το παιχνίδι το οποίο έχει στηθεί σε βάρος του Μπαμπ Μενέντες. Πότε είναι η δίκη, Μαΐου? Είναι στις 6 Μαΐου ξεκινάει, 6 Μαΐου μία μέρα μετά το ελληνικό Πάσχα, 6 Μαΐου ξεκινάει και θα κρατήσει κάποιους μήνες σίγουρα. Θα έχει βγει απόφαση μέχρι τις εκλογές, εκτιμάς? Ναι, ναι. Θα έχει βγει απόφαση μέχρι τις εκλογές, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο καλοκαίρι πιθανότατα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πιέσεις στον Μενέντες να παραιτηθεί πριν από τη δίκη. Δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια συμφωνία. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, μάχεται για την αθωότητά του. Να το πω λίγο διαφορετικά. Η σύζυγός του, πριν γνωριστεί με τον Μενέντες, ήταν λομπίστρια. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες υποθέσεις παλαιότερες της κηδείας. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όμως ο Μενέντες, επειδή από τα χέρια του πέρασαν πάρα πολλά χρήματα και επειδή ασχολήθηκε με εξοπλιστικά, εάν ήθελε να κάνει μια μπάζα, νομίζω ότι θα μπορούσε να την κάνει με τα F-16, με τα F-35 και να μιλάμε για σοβαρά ποσά και όχι για τα ποσά για τα οποία κατηγορείται. Μάλιστα, για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα καταλήξουν καλά, γιατί δύσκολα θα βρούμε άλλον άνθρωπο ο οποίος να υπερασπίζεται τόσο αποτελεσματικά και με τέτοιο στένος τις ελληνικές υποθέσεις σε βαθμό που να φέρνει σαν μηχανία και ορισμένους εδώ. Να σου πω στο τέτοιο θέμα. Biden αύριο πάει Ισραήλ, έτσι. Πάει μάλλον στην περιοχή γενικά, δεν πάει μόνο στο Ισραήλ, θα πάει και Αίγυπτο κλπ. Και Ιορδανία. Τι κλίμα υπάρχει για το θέμα του Ισραήλ και τη Χαμάς? Καταρχάς, θα πούμε μια δημοσκόπηση του CNN, η οποία έδειξε ότι το 72% των Αμερικανών στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ όσον αφορά το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και το δικαίωμά του στην αντίσταση και στην αντίδραση σε αυτό το μακελιό το οποίο έγινε από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει όμως, όσο πλησιάζουν οι μέρες, δεν έχουμε ακούσει επίσημα προς το Ισραήλ «κάντε πίσω» ή η κατάφαυση του πυρός δεν έχει ακουστεί ως έκφραση, αυτό είναι δεδομένο. Όμως πρέπει να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε ότι στα 60 λεπτά, στο 60 minutes που μίλησε ο Biden, για πρώτη φορά μίλησε για την ανάγκη να περιοριστεί ο αριθμός των απολειών και να πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για την ανθρωπιστική κρίση. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι το δύσκολο. Δεν είναι τόσο να μπει στην Γάζα ο Ισραηλινός στρατός. Ο Ισραηλινός στρατός θα μπει και είναι τόσο ισχυρός που νομίζω ότι όσο και να χρειαστεί θα ισοπεδώσει αυτό που πρέπει να ισοπεδώσει. Το πρόβλημα είναι ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, το είδαμε χθες και στις Βρυξέλλες. Το θέμα είναι να μην υπάρξει η κατακραυγή και να μην ανοίξουν πληγές οι οποίες δεν θα κλείσουν για δεκαετίες. Κυρίως στο θέμα των χτυπημάτων των μουσουλμάνων ανά τον κόσμο. Η Αμερική λοιπόν σίγουρα προσπαθεί να περιορίσει αυτό το ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αμερική, και αυτό το αποκαλύπτουμε εδώ πέρα τώρα, Λαύρο, η Αμερική πίεσε για να ανοίξει τουλάχιστον στο νότιο τμήμα της Γάζας η κάνουλα με το νερό, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Προφανώς η στρατιωτική στήριξη του Ισραήλ είναι δεδομένη. Προφανώς τα αεροπλανοφόρα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, το δεύτερο φτάνει σε λίγο, δεν είναι εκεί βεβαίως ούτε για διακοπές, αλλά δεν είναι και για να συμμετέχουν στον πόλεμο. Είναι αποτρεπτική η παρουσία τους και το μήνυμα σαφές προς το Ιράν. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι γενικότερα υπάρχει κινητικότητα και εδώ από μουσουλμάνους και από κάποιους liberals και αριστεριστές οι οποίοι κάνουν διαδηλώσεις. Νομίζω όμως ότι η κοινή γνώμη είναι με το μέρος του Ισραήλ, βλέποντας και όλα αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει. Θεωρώ ότι σίγουρα θεωρούνται δεδομένη την επέμβαση στη Γάζα. Το θέμα είναι ότι κάθε μέρα που περνάει οφείλεται στη διπλωματία του Μπλίνκεν, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, στις επαφές που έχει στην περιοχή και στο ότι υπάρχουν προσπάθειες όχι να σταματήσει η αντίδραση, αλλά να περιοριστεί τουλάχιστον η ισχύ όσον αφορά τους πολίτες. Όμως πρέπει να το υπογραμμίσουμε, Λάμπρο, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Μπλίνκεν έχει
συνομιλήσει με όλους τους ηγέτες της περιοχής, εκτός ενός. Εκτός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και αυτό έχει τη δική του σημαία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτός ο οποίος επιδιώκει να εμφανιστεί για ακόμα μία φορά ως διαμεσολαβητής, ο Ερντογάν, είναι ο μόνος με τον οποίο δεν θα συναντηθεί ο Μπάιντεν. Εδώ να πούμε ότι την Πέμπτη πηγαίνει στο Ισραήλ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γενικά υπάρχει κινητικότητα στην περιοχή. Προφανώς υπάρχει συνεννόηση γι' αυτό, έτσι. Άρα βλέπουμε ότι όλοι μιλούν με όλους πλην του Ερντογάν. Τώρα δεν είναι ανόητο οι Ισραηλοί ούτε οι Αμερικανοί μπορούν να δουν τα έχνη της Τουρκίας πίσω από την Χαμάς. Όπως το λες, Λάμπρο, πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο πράγματα. Ότι δεν είναι τυχαία η πτώση του ντρόουν στη Βόρεια Συρία. Αυτό το λέω και το υπογραμμίζω με όλη τη δύναμη της γνώσης που έχω επί τούτου. Πρώτον. Δεύτερον, οι Τούρκοι οι οποίοι παραπονέθηκαν σε πολύ επιθετικό ύφος για το αεροπλανοφόρο, οι Αμερικανοί δεν απαντήσανε και δεν έχουν απαντήσει σε τίποτα από τις ανοησίες του Ερντογάν, παρά μόνο στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο. Και αυτό που έχει σημασία και πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχει η ανανέωση του διατάγματος, του προεδρικού διατάγματος για την κατάσταση στη Βόρεια Συρία και μάλιστα με σαφέστατη αναφορά στον ρόλο της Τουρκίας, όπου λέει ότι αποτελεί πλέον μεγάλο κίνδυνο για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και τον πόλεμο απέναντι στο ISIS. Και αυτό έγινε πρώτα, μπήκε επί Τραμπ και τώρα ανανεώνεται. Και η ρητορική του διατάγματος της περασμένης εβδομάδας είναι σκληρότατη. Όπως επίσης υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο διακινείται και από τα δύο κόμματα στη Βουλή. Έχει μαζέψει ήδη, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε με Ουάσιγκτον, 125 υπογραφές, και το οποίο βεβαίως επιτίθεται αυτό το κείμενο εναντίον του Ιράν, αλλά μέσα στο κάδρο μπαίνουν επιτέλους και το Κατάρ αλλά και η Τουρκία για τις σχέσεις με τη Χαμάς, και μάλιστα γίνεται λόγος για κυρώσεις βαρύτατες μέχρι να κοπεί ο ομφάλιος λόρος με αυτές τις οργανώσεις. Νομίζω, όπως το είπες, δεν είναι ηλίθιοι ούτε η Αμερική ούτε το Ισραήλ, και επειδή και η Αμερική και το Ισραήλ έχουν αποδείξει ότι αντιδρούν και απαντούν όταν πρέπει να το κάνουν και όχι όταν υπάρχει η πίεση των καταστάσεων. Νομίζω ότι παρά το ότι έφυγε ο Μενέντες, παρά το ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, παρά το ότι βεβαίως οι Τούρκοι χαρήκανε και θεωρήσαν ότι θα ξαναμπούν στο πρόγραμμα των F-16, τα F-16, μιλώντας με ανθρώπους στην Ουάσιγκτον, χαρακτηριστικά μου λένε ούτε πρελόκ με F-16. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει σημασία και ακόμα μία παράμετρος. Ο Ερντογάν παίζει την πολιτική, τη διπλωματία του τέντερ. Χτυπάει δυνατά, κάνει θόρυβο, αλλά αποτέλεσμα κανένα. Ποτέ κανείς δεν έκανε καριέρα στον μουσικό χώρο χτυπώντας ένα τέντερ. Μπορεί να κάνει θόρυβο, μπορεί να μαζεύει τα σκυλιά του δρόμου, αλλά σίγουρα δεν παράγει αποτελέσματα. Το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν πρωτεύοντα ρόλο, μαζί με την Ιορδανία ίσως, στις συζητήσεις. Μπορεί να εμφανίζεται μόνος του ο κύριος Ερντογάν ως διαμεσολαβητής, αλλά όταν η μία πλευρά σίγουρα τον έχει σε μια μαύρη λίστα για τις σχέσεις του με τη Χαμάς, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Μην περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό άμεσα, μακροπρόθεσμα όμως να είμαστε σίγουροι ότι η Αμερική και κυρίως το Ισραήλ δεν θα ξεχάσουν τη στάση του Ερντογάν επί τούτου. Και να το πω, αν μου επιτρέπετε, ένα παράδειγμα. Υπήρχε κάποτε ο Μιτσάρας, ο οποίος έμπαινε φωτογραφίες πίσω από όλους τους διάσημους και πίσω από όλες τις κάμερες. Κάπως έτσι ο Ερντογάν πηγαίνει και βγαίνει σε φωτογραφικά εισαντανέα, αν θέλετε, ή παρουσιάζεται αυτόκλητα ως διαμεσολαβητής. Για την Αμερική δεν υπάρχει διαμεσολάβηση μέσω Ερντογάν. Αυτό είναι καμένο χαρτί. Ο Μιτσάρας της περιοχής. Και μόνο το γεγονός ότι αποτυπώνεται, όπως λες, σε θεσμικό κείμενο με τις υπογραφές βουλευτών, ότι η πολιτική της Τουρκίας βλάπτει τα αμερικανικά συμφέροντα και τον πόλεμο κατά του ISIS και την πακετάρει με το Ιράν, λέει πάρα πολλά. Έτσι, για όσους ξέρουν τους συμβολισμούς των Αμερικανών, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και κάποια στιγμή θα περάσει η κρίση και ελπίζουμε να περάσει γρήγορα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσει την στάση και τη ρητορική του Ερντογάν, ο οποίος προσπάθησε τις πρώτες 24 ώρες, δεν του πήγαινε ο ρόλος, να παίξει τον ισορροπιστή. Τελικά νομίζω ότι είναι καλό, αν μπορούμε σε μια κρίση τεράστια και τραγική να δούμε κάτι θετικό για την διπλωματία την ελληνική, είναι η αναβάθμιση του ρόλου και της Ελλάδος και της Κύπρου. Ο Μενέντες έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα για τον ρόλο της Κύπρου και την υποδοχή των Αμερικανών. Και να πούμε, ναι, και θα ήταν παράληψή μου, η πρεσβεία της Αμερικής στην Κύπρο
έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας, ευχαριστώντας την Κυπριακή Δημοκρατία για την υποδοχή, λέγοντας ότι μπορεί να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα των Ισραηλινοαμερικανών μονάχα στην δημοκρατία της Κύπρου. Τα κατεχόμενα, λέει η ανακοίνωση, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τίποτα γνωρίζοντας τις σχέσεις με ακραίες οργανώσεις. Αυτό είναι ακόμα ένα χτύπημα, το οποίο πολύ έρχεται σοβαρό από την πρεσβεία των Ηνωμένων πολύ Πολιτειών στην Κύπρο, και καταλαβαίνεις απολύτως περί τίνος πρόκειται. Πολύ σοβαρό. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, φίλε. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Και Δημήτρης Φιλιππίδης, Ελλάς FM, Νέα Υόρκη. Τον ευχαριστούμε πολύ στην πρώτη γραμμή για τα συμφέροντα της Ελλάδος και του ελληνισμού συνολικά, ο Δημήτρης.